Ωραία. Ξεκινάμε με τη βασική. Αρχικά, ας δείξουμε κάνουμε join σε μία ομάδα και πώς βάζουμε χρώματα. Για να μπει σε μία ομάδα, έρχεσαι κοντά στο άτομο που θες να μπει στην ομάδα του. Παράδειγμα, τώρα άκουγα θα έρθει εδώ πέρα σε μένα κοντά και θα πατήσει το Windows Key και θα πάει στη μέση μου, όπου έχει ένα κουμπί που λέει Interactions. Εκεί πέρα θα εμφανίσει κάποιες επιλογές και θα πατήσει Join Group. Ωραία, κάντε το και υπόλοιποι. Σε μένα πάνω. Ωραία. Λοιπόν, τώρα για να προσθέσουμε χρώματα στα ονόματά μας, το κάνουμε για να μπορούμε να χωρίσουμε την ομάδα σε κάποιες ομάδες όπου είναι συνήθως διάδες και έτσι βοηθάει τον ομαδάρχη ώστε να μπορεί να οργανώσει καλύτερη την ομάδα στις κινήσεις της και γενικά σε όλο το πεδίο να έχει το νου του καλύτερα. Οπότε για να βάλουμε χρώμα, όπου μας το ζητήσουν. Παράδειγμα, θέλω Αντώνης και Φλέμ να βάλετε κόκκινο και ο Aqua και εγώ θα βάλουμε μπλε. Τώρα πώς βάζουμε. Πατάμε Ctrl και Windows Key και πάμε στο πρώτο που γράφει Team Management. Εκεί θα έχει κάποια χρώματα να βάλουμε και βάζουμε τα αντίστοιχα χρώματα που μας είπε ο ομαδάρχης. Ωραία. Τώρα με το θέμα ομάδας και χρωμάτων τελειώσαμε. Μια σημείωση μόνο, κάτω υπάρχει ένα ραντάρ, όπως το λέμε, μια πηξίδα ραντάρ, όπου ουσιαστικά δείχνει τους παίκτες όπου είστε μαζί στην ίδια ομάδα. Αυτό χρησιμεύει όταν δεν έχεις απευθείας κάποια οπτική επαφή ή απλά είναι δίπλα σου κάποιος και θες να δεις τι απόσταση έχει όταν προχωράει και κάνει πορεία. Αντί για να γυρνάς συνέχεια το κεφάλι δεξιά και αριστερά, μπορεί να κοιτάξεις και το ραντάρ από κάτω. Όμως χρησιμεύει πάρα πολύ αυτό το ραντάρ κάτω. Όταν μιλάμε εδώ πέρα, στο direct που λέμε, χρησιμοποιούμε το κουμπί που έχουμε ορίσει εμείς για να μιλάμε στο TeamSpeak. Και αυτό το direct έχει τρεις τόνους, ας το θέσουμε έτσι. Είναι το whispering, το normal και το yelling. Τι κάνει το κάθε ένα. Ορίζει το πόσο μακριά ακούγεται η φωνή μας. Όπως και στην πραγματικότητα, δηλαδή αν μιλήσουμε σιγά θα ακουστούμε μόνο στους διπλανούς μας που είναι στα 1 με 2 μέτρα. Αν μιλήσουμε κανονικά με κανονική φωνή θα ακουστούμε μέχρι τα 5 μέτρα. Αν φωνάζουμε μπορούμε να ακουστούμε και στα 10-15 μέτρα. Το ίδιο κάνει και εδώ πέρα αυτή η λειτουργία. Τώρα πώς το αλλάζουμε αυτό. Αν πατήσουμε Ctrl Tab μία φορά θα πάμε στο yelling. Αν το ξαναπατήσουμε θα πάμε στο whispering. Που γράφει κάτω δεξιά, Voice Volume Whispering. Τώρα, για να καταλάβετε πώς γίνεται αυτό, αυτή τη στιγμή θα έρθω κοντά σας που θα μιλάω στο Whispering και θα απομακρύνομαι και θα δείτε πού θα σταματήσει να ακούγεται φωνή μου. 1-2, 1-2. Οπότε παρατηρήστε τη φωνή μου σιγά σιγά αρχίζει και έφευγε όσο πάω μακρινόμουν. Τώρα το whispering είναι για καταστάσεις όπως όταν ξεκινάμε μια αποστολή και μαζεύονται οι ομάδες επειδή είμαστε κοντά 10-15 άτομα δίπλα το ένα στο άλλο για να μην γίνεται αυτή η φασαρία και ακούμε 15 άτομα να μιλάνε. Βάζουμε whispering, πάμε σε μια γωνία με την ομάδα μας και έτσι δεν μας ακούν και οι διπλανοί και μπορούμε να συνοηθούμε. Τώρα, αν ξαναπατήσουμε το Ctrl και το Tab, πάμε στο Normal. Αυτό είναι ουσιαστικά ακούγεται μια φωνή κάπου στα 5 με 10 μέτρα, max θα ακουστεί το Normal. Αυτό το βάζουμε σε καταστάσεις όταν είμαστε μέσα αμάξι που εντάξει χρειάζεται να έχουμε γέλη ή όταν είμαστε σε μια μέτρια απόσταση από τις άλλες ομάδες, να μην ακουγόμαστε όταν μιλάμε στην άλλη ομάδα. Τώρα, αν είμαστε μόνοι μας τριγύρω και θέλουμε να ακούσουμε σε μεγάλη απόσταση μόνο με το Direct, πατάμε Ctrl και Tab ξανά και πάμε στο Yale. Συνήθως αυτό χρησιμοποιούμε όταν είμαστε μέσα σε αποστολές. Βάζουμε όλοι Yale μόλις φεύγουμε από τη βάση για να μπορούμε να είμαστε σίγουρα ότι με το Direct θα μας ακούνε σε μεγάλη απόσταση τα μέλη της ομάδας μας.
Τώρα, όπως είπα και πριν, πού χρησιμεύει κάτω το ραντάρ. Αν παρατηρήσετε, έχει τρεις κύκλους. Έναν εξωτερικό, ένα μεσαίο και ένα εσωτερικό. Ουσιαστικά, όταν βλέπετε κάποιον και βρίσκεται στον εσωτερικό κύκλο, εκεί πέρα σας ακούει όταν έχει το whispering. Αν τώρα είναι στον μεσαίο κύκλο, δεν σας ακούει στο whispering, αλλά σας ακούει normal και yelling. Και όταν είναι στον εξωτερικό κύκλο, σας ακούει μόνο yelling. Αλλά υπάρχει μία παγίδα εισαγωγικά σε αυτό το θέμα με το ραντάρ. Θέλω να έρθω εδώ πέρα να κάτσει ακριβώς εδώ που είμαι. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με το ραντάρ. Το κακό είναι ότι όταν δεν έχεις απευθείας οπτική επαφή, υπάρχει κάποιο αντικείμενο που εμποδίζει το να δεις, να δει το μάτι σου των άλλων, χάνεται και το ραντάρ. Παράδειγμα, τώρα αυτή τη στιγμή ο Flame με βλέπει και εσείς με βλέπετε. Αν όμως τώρα σκύψω, με χάνετε το ραντάρ. Είμαι δίπλα σας, με ακούτε, αλλά με χάνετε. Άρα και είναι καλό να ρωτάτε αν χάσετε κάποιον συμπαίκτη σας. Να πείτε ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ, Flame, είσαι εκεί και να απαντήσει, ξέρω εγώ, θετικό. Και αν δεν απαντήσει, αρχίζετε να ψάχνετε αν έχει πεθάνει ή έχει γίνει κάτι. Λοιπόν, έλα Flame πίσω. Αυτό είναι το θέμα με το ραντάρ, με τα χρώματα και το direct. Τώρα πάμε στη λειτουργία του ασυρμάτου. Πάνω μας ο κάθε στρατιώτης έχει σίγουρα ένα πράγμα που λέγεται μικρός ασύρματος. Το μικρό ασύρματο τον ανοίγουμε με το Ctrl και P. Για να το ρυθμίσουμε. Κάθε φορά που θα μπαίνουμε σε μια αποστολή, κάθε ομάδα έχει από την αρχή μια συχνότητα όπου μπορεί να είναι 100, 110, 120. Τώρα ας την ορίσουμε 100. Αλλά πώς την ορίζουμε? Πάμε πάνω στη συχνότητα που γράφει ο σήματός μας. Παράδειγμα, σε μένα έχει 8,4, μπορεί σας να έχει κάποιο άλλο. Πατάμε διπλό κλικ και πατάμε το backspace για να το διαγράψουμε. Και μετά πληκτρολογούμε το 100 και πατάμε το κουμπάκι End πάνω στο ασύρματο, όπου είναι το Set Frequency. Και ουσιαστικά τώρα σετάραμε τη συχνότητα. Τώρα πώς μιλάμε στον ασύρματο. Για να μιλήσουμε στον ασύρματο, κρατάμε πατημένο το Caps Lock. Δηλαδή έτσι. 1-2 check, 1-2 check. Έτσι ακούγεται κάποιος να μιλάει στον ασύρματο. Τώρα, αν χρειαστεί να ψηλώσουμε, να χαμηλώσουμε φωνή, μπορούμε να το κάνουμε όπως βλέπουμε το σήμα μας πάνω, όπου έχει ένα μεσαίο κύλινδρο και γράφει decrease, increase volume. Το δεξί κάνουμε increase και με το αριστερό decrease. Συνήθως το έχουμε στο 70-80, όπου είναι ένα αποδεκτό όριο και ακούγεται, αλλά δεν μας παίρνει τα αυτιά. Τώρα, αν χρειαστεί ή σας βολεύει να ακούτε μόνο στο αριστερό ή στο δεξί αυτή τον ασύρματο, μπορείτε να πάτε στο, όπως λέτε, τον ασύρματο, στα κουμπάκια κάτω αριστερά όπου έχει το 0 και ένα κυκλάκι. Εκεί θα γράψει Stereo Settings. Αν το πατήσετε μία φορά, θα δείτε κάτω δεξιά ότι θα σας αλλάξει, θα σας, ξέρω εγώ, Left Only, και αν το ξαναπατήσετε θα γράψει Right Only. Και αν το ξαναπατήσετε θα πάει ξανά αριστερά και δεξιά ο ήχος. Αυτό κυρίως χρησιμεύει στους ομαδάρχες, όπου θα δείξω αργότερα στον Long, για να ξέρουν από πού προέρχεται η κάθε εντολή, η κάθε παρατήρηση ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, υπάρχει μια άλλη λειτουργία που λέμε το Additional Channel, όπου το συγκεκριμένο βοηθά κυρίως όταν χρειαστεί, όταν πέσει ο ομαδάρχης μας και δεν μπορούμε να πάρουμε το μεγάλο σύρματο ή σε κάποιες άλλες ειδικές περιπτώσεις που υπάρχουν οχήματα και αυτά. Πώς το φτιάχνουμε αυτό? Ας πάρουμε τώρα παράδειγμα ότι είστε μέλος ομάδας και ο ομαδάρχης σας έχει πέσει στη μάχη και είναι πεσμένο σε σημείο που δεν μπορείτε να πάρετε τον ασυρματό του, τον long. Πώς μπορείτε να σετάρετε το additional channel? Πάμε δεξιά που γράφει ένα PRE και έχει ένα συν και πλην, ώστε και πέρα αλλάζει τα κανάλια. Είμαστε στο κανάλι 1C, ένα που γράφει αριστερά στην οθόμουλα.
Πατάμε το συν για να πάμε σε ένα επόμενο κανάλι. Και από εκεί και μετά πατάμε το αριστερό βελάκι πάνω στο πληκτρολόγιο του ασυρμάτου, γράφει Set Additional Channel. Σετάρουμε το κανάλι στη συχνότητα που θέλουμε, όπως σετάραμε και πριν για να βάλουμε το 100, όπως εδώ πέρα παράδειγμα βάλαμε το 40 στην περίπτωση που θέλουμε να μιλήσουμε με κάποιον μαγάρχη, αν είναι το 40 το low. Πατάμε το End και μετά ξαναγυρνάμε πίσω στο κανάλι που είχαμε βάλει τη συχνότητα. Ποια συχνότητα βάλουμε? Βάλτε 40 ας πούμε εδώ πέρα, να το παίξουμε έτσι. Ωραία, και μετά πατάμε. Τώρα που σετάραμε. Και το... που πατάμε μετά. Αυτό. Τώρα που σετάραμε τη συχνότητα του additional, για να μιλήσουμε το additional, πατάμε το TAF. Όχι, πιο πατάμε για κανάλι. Μετά. Α, για κανάλι πατάμε στο PRE το πλήν. Για να γυρίσουμε πίσω στο κανάλι που είμαστε. Και... Mm. Και με το TAF κάνουμε check. Ωραία. Και αυτά είναι για τον μικρό ασυρματόρο. Τώρα πάμε στον μεγάλο ασυρματόρο. Για το μουσάκο. Όλοι μας τώρα έχουμε ως backpack ένα μεγάλο ασυρματόρο. Πάντα ο μεγάλος ασυρματός είναι σε μορφή backpack. Τώρα που στον ανοίγουμε το μεγάλο σύμματο, αν πατήσουμε Alt και P, θα μας ανοίξει το μενού του μεγάλου σύμματο. Μια ματιά λίγο μας μοιάζει παράξενο, αλλά όπως θα παρατηρήσουμε, είναι ακριβώς οι ίδιες λειτουργίες με το μικρό σύμματο. Δηλαδή, ό,τι κάνει ο μικρός μπορεί να κάνει και μεγάλος. Με τη διαφορά, ότι μεγάλος έχει μικρότερο εύρος συμμετήτων, όπως και ότι μπορεί να φτάσει σε πολύ μεγαλύτερη θέση από ό,τι μπορεί να φτάσει ο μικρός. Τώρα, όπως και πριν κάναμε με το μικρό, έτσι και στο μεγάλο, μπορούμε να στάρουμε τη συχνότητα πατώντας διπλό κλικ πάνω στη συχνότητα. Backspace, πληκτρολογούμε παράδειγμα εδώ πέρα το 50 για συχνότητα και το κουμπί End για να το στάρουμε. Τώρα, πώς μπορούμε να μιλήσουμε στο μεγάλο σύστηματο. Στο μεγάλο σύστηματο μιλάμε πατώντας το Control και Caps. Δηλαδή κάπως έτσι. Check, 1, 2, check. Και έτσι μας ακούνε στο μεγάλο σύρματο. Τώρα, οι υπόλοιπες λειτουργίες είναι ακριβώς οι ίδιες με τον μικρό σύρματο. Όπως εδώ πέρα, στο 0 είναι τα stereo settings. Στο πάνω και κάτω βελάκι είναι το volume. Και αριστερά και δεξιά είναι τα channels. Όπως και στο CLR είναι το Clear Frequency. Κάτι άλλο διαφορετικό δεν υπάρχει στο μεγάλο σύρματο, απλά να ξέρετε ότι ο μεγάλος σύρματος χρησιμοποιείται μόνο από μαδάρχες και μπορούν να το πάρουν μέλη μόνο να πεθάνει ο μαδάρχες για να ενημερώσουν ότι αναλαμβάνουν αυτή την ομάδα και το μαδάρχες του πέθανε για να δώσει περαιτέρω εντολές. Τώρα, μία συμβολή σχετικά με τους σύρματους. Κυρίζουν το μικρό, αλλά και με το μεγάλο αντίστοιχα. Αλλά όσο πηγαίνει το μεγάλο, σίγουρα ξέρουν αυτή τη συμβουλή. Όταν έχουμε το μικρό ασύρματο, δεν μιλάμε συνέχεια σε αυτόν, ιδιαίτερα όταν είμαστε, ας πούμε, όπως είμαστε πέρα δίπλα, δεν μιλάμε συνέχεια πάνω σε αυτόν, γιατί είναι και πιο δυνατά, ένα, και δεύτερον, ο μαδάρχης έχει πάνω στο κεφάλι του δύο ασυρμάτους. Ήδη ο ένας ασύρματος από το command σε αυτόν έχει αρκετή ομιλία και πρέπει να έχει το νου του εκεί πέρα συνέχεια γιατί μπορεί να δοθούν εντολές όπου αν δεν τις εκτελέσει μπορεί να αποβούν κέρδη στην αποστολή. Οπότε καλό είναι να, όσο μπορούμε να μιλάμε στο direct και μόνο όταν είναι είτε πάρα πολύ ανάγκη όπως το να έχουμε κάποιες εθερικές επαφές δίπλα μας και να πρέπει να ανακοινωθεί άμεσα είτε να υπάρχει κάποια απόσταση μεταξύ μας, μόνο τότε θα χρησιμοποιήσουμε το μικρό ασύρματο. Έτσι ώστε να βοηθήσουμε και την ομάδα μας να λειτουργήσουμε μαλά και τον ομαδάρχη να μην φύγει μονοκέφαλο όταν τελειώσει την αποστολή. Ένα άλλο επίσης είναι ότι με το direct, όταν μιλάμε στο direct, μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή του άλλου από που είναι, αν είναι δεξιά μας ή αριστερά μας. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο awareness που είναι η ομάδα μας. Από το να μιλάς στον ασύρματο. Και ειδικά οι medics, όταν κάποιος τραυματιστεί,
και μιλήσει στο direct, μπορεί να ακούσει ο medic μέσα στη μάχη που είναι και να πάει απευθείας, ενώ να μιλήσει στον ασύρματο θα τον ψάχνει τριγύρω να δει που είναι, που έχει πέσει. Οπότε το direct έχει αυτό το όφελος. Τώρα για το όφελος του ασυρμάτου, του μικρού, το καλό είναι ότι μπορεί να σπάσει ομάδα σε μεγαλύτερες αποστάσεις και να ειδοποιηθεί γρήγορα χωρίς να πηγαίνουν ερχόμαστε και να το λέμε σε direct. Όπως και ότι το direct ακούγεται πάρα πολύ πιο δυνατά, οπότε σε καταστάσεις που πέφτουν πολλά πυρά ή γίνεται ένας πανικός στον ασύρματο ακουγόμαστε καλύτερα. Τώρα θα μάθουμε τις στάσεις ενός παίχτη στο άρμα. Στον άρμα έχουν πάρα πολλές στάσεις που έκαθεται κάποιος παίχτης. Κάποιοι είναι συνδυασμοί, κάποια είναι τα κλασικά που ξέρουμε όλοι από όλα τα παιχνίδια πρώτης οπτικής προσώπου. Αλλά θα δείξουμε όλα τα αναλυτικά. Αρχικά είναι κλασικές στάσεις όπως το να μας πέσουμε στα γόνατα με το χ. Πατώντας χ πέφτουν τα γόνατα. Πατώντας το ζήτα είμαστε έρπη και ξαναπατώντας χ ξαναπάμε από πάνω και ξανά χ για να σηκωθούμε όρθιοι. Τώρα, για να μπορούμε να κάνουμε αυτό που λέμε να γύρουμε δεξιά ή αριστερά, μπορούμε να γύρουμε δεξιά πατώντας μία φορά το ι πατημένο ή αν θέλουμε να μείνουμε εκεί πέρα πατάμε δύο φορές το ι και μένουμε και μετά ξαναπατάμε ι για να κάτσουμε στην κανονική μας τάση. Και μετά, μία φορά και πατημένο για να το πάρουμε σε... Πάρουμε μία φορά και πατημένο για να μείνει. Και ξαναπατάμε Q και είμαστε ξανά στη θέση μας. Τώρα, στο άρμα υπάρχουν όμως και κάποιες ενδιάμεσες στάσεις που μπορούμε να τις κάνουμε με τα σκουπιά. Πατώντας το Ctrl πατημένο και το W, οπότε βλέπετε, ανέβηκα λίγο παραπάνω. Πατώντας Ctrl και S, ξανακατεβαίνω κάτω και ξαναπατώντας το κατεβαίνω πιο κάτω και όσο πατάω κατεβαίνω. Το τι στάση κρατάω τη δεδομένη στιγμή φαίνεται πάνω δεξιά στο στρατιώτη. Όταν δεν υπάρχει κάποιο βελάκι πάνω ή κάτω είμαι στις στάσεις που μπορώ να πάμε και με το χ και με το ζ, και όταν υπάρχει κάποιο βελάκι αντίστοιχα πάνω ή κάτω είμαι λίγο πιο πάνω λίγο πιο κάτω από τη στάση την κανονική. Αυτό τώρα μας βολεύει πάρα πολύ σε περιπτώσεις που θέλουμε να πάρουμε κάποιο περβάζι, να μπορούμε να σηκώσουμε το γλώσσο πάνω να δούμε τι γίνεται, αλλά είναι και κάπως λίγο επικίνδυνο και θέλουμε να βγάλουμε το λιγότερο μέρος του σώμα μου τόσο που μπορούμε να πάρουμε. Επίσης, άλλη στάση που μπορούμε να πάρουμε και αυτή χρησιμεύει πάρα πολύ στο να παίρνουμε γωνίες και πιο πολλοί παίχτες εδώ μέσα έτσι παίρνουμε τις γωνίες, είναι πατώντας Ctrl και T κάνουμε αυτή, φεύγουμε λίγο δεξιά το σώμα μας και πατήσουμε και το ε, τότε μπορούμε να πάρουμε μια γωνία πολύ πιο ασφαλές. Τι εννοώ, και αντίστοιχα με το Ctrl και Α πάμε έτσι και Q. Λοιπόν, τι εννοώ τώρα με αυτό, για τα λίγο μαζί μου. Λοιπόν, άκου εδώ και εδώ. Όχι, μιλάω από μπροστά από εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα πείτε τώρα όπως το βλέπετε εδώ πέρα ότι μπροστά αυτό που έχουμε ανάμεσά μας είναι τείχος. Αν βγω χωρίς να πατήσω τίποτα θα δείτε τώρα ότι μπροστά σας έχετε έτοιμο ένα στρατιώτη να τον κάνετε σουρωτήρι, γιατί όλο το σώμα μου έχει βγει έξω και να μπορώ να πάρω τη γωνία. Αν πάρω τη γωνία με το ε, πάλι έχω βγει λιγότερο με, αλλά πάλι έχω βγάλει σχεδόν το μισό μου σώμα έξω. Αν πατήσω όμως Ctrl και D για να πάρω τη γωνία, τότε θα δείτε εδώ πέρα εγώ μια χαρά βλέπω τη γωνία και βλέπετε ίσα ίσα το κεφάλι μου. Άρα ο εχθρός θα έχει λιγότερο χώρο ώστε να μπορεί να μας ρίξει. Τώρα, αν είστε σίγουροι πως στη γωνία υπάρχει εχθρός, τότε πατάτε το Ctrl και D και μετά πατάτε το Z, όπου κάνει αυτό. Και ουσιαστικά εκεί πέρα στοχεύει ο εχθρός στο ύψος του σώματος και του κεφαλής, ξαφνικά βρίσκεται πάρα πολύ κάτω. Έτσι ώστε δεν μπορεί να σας ζει εκεί πέρα.
Δηλαδή μέχρι να γυρίσετε το όπλο σας πάνω, ξέρετε που είναι, τον ρίχνετε και τελειώνετε. Τώρα, κάποια άλλα μικρά έξτρα tips. Αρχικά, όταν είστε σε κλειστές περιοχές, δεν μπαίνετε σε κτίριο. Αν παρατηρήσετε όταν τρέχετε, το όπλο σας πάει προς τα κάτω. Κάτι που δεν μας βολεύει όταν είμαστε σε κτίριο, θέλουμε το όπλο μας πάνω. Πώς το κάνουμε αυτό? Αν πατήσουμε δύο φορές το C, τότε και περπατήσετε θα παρατηρήσετε το όπλο σας μείνει πάνω. Άρα αυτό χρησιμεύει πάρα πολύ όταν μπαίνετε μέσα σε κτίρια, μπαίνετε σε κλειστού χώρου γενικά. Να μπορείτε να κρατήσετε το όπλο σας πάνω και να πάει στιγμή να ρίξετε αν γίνει κάτι. Επίσης, όταν είστε σε πορεία ή όταν δεν χρειάζεται να έχετε το όπλο σας πάνω, μπορείτε να πατήσετε δύο φορές το control και το όπλο σας να είναι έτσι. Ή όταν σου τα παίρνουμε σε μια αποστολή και αρχίζουμε και κάνουμε, συνεννόμαστε οι ομάδες, γίνεται το briefing, το πώς θα γίνουν οι κινήσεις και όλα αυτά. Για να μην έχετε το όπλο σας πάνω, το βάζετε εδώ πέρα και είστε ασφαλείς κατά κάποιο τρόπο να μην ρίξετε κάποια σφαίρα σε, κατά λάθος σε κάποιον συμπαίκτη σας. Αν θέλετε τώρα να είστε απόλυτα ασφαλείς και να μην γίνει κάτι, μπορείτε να πατήσετε το 0 στο πληκτρολόγιο σας πάνω, όχι στο numpad, αλλά στη σειρά που έχει τους αριθμούς, και θα βάλετε το όπλο σας πίσω στην πλάτη. Και αν θέλετε μετά το ξαναβγάλετε μπροστά, πατάτε το 1 και βγαίνει. Μία συμβουλή είναι ότι όταν είμαστε σε περίπολο και είμαστε συνήθως χαλαροί, αν πατήσουμε shift και τρέξουμε, σπάει ουσιαστικά ό,τι κινήσεις έχουμε πάνω μας, είτε είναι το όπλο καθεδρομένο πάνω, είτε ό,τι άλλο έχουμε, πέρα του ότι είμαστε prone ή στα γόνατα. Και αυτό βοηθάει στο να τρέξουμε, να καλυφθούμε και να έχουμε το όπλο μόλις καλυφθούμε. Ερώτηση. Πώς περπατάει ο παίχτης σιγά? Λοιπόν, ο παίχτης, αν θέλουμε να περπατήσουμε σιγά, δηλαδή κάνουμε κάποιο χαλαρό περίπολο ή ακολουθούμε κάποιο αμάξι δίπλα και οπότε περπατάμε, το γίνεται αυτό, πατάμε Ctrl και C. Αν πατήσετε Ctrl και C θα δείτε ότι ο παίχτης περπατάει τώρα. Και για να ξαναμπορείτε να τρέξετε, πάτε ξανά Ctrl και C και είστε πάλι OK. Άρα, πατάω Ctrl C, κάνω περίπολο και αν πατήσω Shift Spy, μπαίνω σε κάλυψη όπως και το και ακυρώνω αυτό που είχα πριν. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα πάμε στον χειρισμό όπλου. Θέλω να πάρετε θέση εδώ πέρα στα καθένα σε ένα σημείο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα δείξω πώς χρησιμοποιούμε τα όπλα. Κλασικά ξέρετε ότι με αριστερό κλικ πυροβολάμε, με δεξί κλικ βλέπουμε αποσκόπαυτο και με το R κάνουμε το reload μας. Αλλάζουμε γενιστήριο. Τώρα, στο άρμα υπάρχουν διαφορετικά fire modes σε κάθε όπλο, δηλαδή τρόποι που μπορεί να ρίξει ένα όπλο. Είτε είναι μονόβολο, είτε είναι με burst, δηλαδή τρεις σφαίρες ανά τράβηγμα της καμβάλης, είτε αυτόματο. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε πατώντας το 1. Το συγκεκριμένο όπλο που έχουμε, το G3, έχει μόνο μονόβολο και αυτόματο. Θα δείτε πάνω δεξιά ότι μόλις πατά το 1, είτε θα υπάρχει ένα κουτάκι γεμάτο, είτε όλα. Αυτό σημαίνει το ένα κουτάκι ότι είναι μονόβολο και τα πολλά σημαίνει ότι είναι αυτόματο. Αν ρίξετε κιόλας θα το καταλάβετε τη διαφορά με τον καθένα. Τώρα, πού χρησιμεύει αυτό που έχουμε μονόβολο ή αυτόματο? Ουσιαστικά βάλουμε τα σκοπευτρά μας με το δεξί κλικ και πατήσουμε Page Up ή Page Down αντίστοιχα. Θα δείτε ότι πάει από τα 200, 300 μέτρα, 400 και αντίστοιχα Page Down για να πάμε 300, 200, 100. Τι σημαίνει αυτό? Παράδειγμα, πάμε στο 200. Θα δείτε ότι όπου στοχεύουμε σε ακτίνα 200 μέτρων
Ακριβώς εκεί πέρα θα πέσει η σφαίρα. Αν τώρα ο στόχος μας είναι 300, πατάμε ένα page up και πάμε 400. Οπότε όπου στοχεύσουμε ανάμεσα σε εμάς και 300 μέτρα ακτίνα, τότε θα πέσει η σφαίρα εκεί πέρα ακριβώς που είναι να πέσει και δεν χρειάζεται 400. Αν θέλουμε να ασφαλίσουμε το όπλο μας, όπως παράδειγμα στην αρχή κάθε αποστολής, αντί για να κάνουμε αυτό που σας έδειξα πριν, μπορούμε να ασφαλίσουμε και το όπλο μας. Απλά εκεί πέρα να ξέρετε, πρέπει να έχετε το νου σας να το απασφαλίσετε όταν μπούμε στο μάχη. Μπορείτε να ασφαλίσετε το όπλο σας πατώντας Ctrl και το κουμπάκι πάνω του Tab με διασπωμένο. Και θα δείτε πάνω δεξιά ότι έχει γράψει ένα button safety. Αν προσπαθήσετε τώρα να προβολήσετε με το αριστερό κλικ, δεν θα ρίξει καμία σφαίρα. Οπότε για να ρίξετε ξανά, πατάτε ξανά το Ctrl και την περισπωμένη και πατήστε μια φορά το αριστερό κλικ, θα ρίξει. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα θέλω καθένα σας να ρίξει τουλάχιστον 7-8 σφαίρες από τη γεμιστήρα σας και μετά να πατήσει reload. Θέλω να ξαναρίξετε ξανά. Και τώρα, πάνω σας, αυτή τη στιγμή, αν μπείτε στο inventory σας, θα δείτε ότι έχετε δύο μισές γεμιστήρες. Πώς βλέπουμε το inventory? Με το Yota. Με το Yota είναι το inventory. Βλέπετε ότι έχετε δύο μισές γεμιστήρες. Αυτό μπορούμε να τις ουσιαστικά να τις κάνουμε repack και να βάλουμε όποιες σφαίρες μας μένουν μισές σε μια γεμιστήρα ώστε να έχουμε και χώρο πάνω μας αλλά και να έχουμε και πιο γεμάτες γεμιστήρες και να μην αλλάζουμε κάθε τρεις και λίγο. Πώς κάνουμε τώρα αυτό το repack? Πατάμε το Ctrl και Windows Key και η τρίτη επιλογή είναι το repack magazines και διαλέγουμε τη γεμιστήρα που έχει το όπλο μας. Και ουσιαστικά θα δούμε μια μπάρα να γεμίζει που λέει Repacking Magazines. Και ουσιαστικά αναδιανύμει τις σφαίρες σε ένα ή δύο αναλόγως πόσες έχουμε γεμιστήρες. Και δηλαδή τώρα μόλις τελειώσει θα γράψει ότι έχετε ας πούμε πάνω 5 γεμάτες γεμιστήρες και 13 σφαίρες ή 14 ή όσες έχετε. Και αν ανοίξετε το inventory πάλι με το Yota θα δείτε ότι κάπου έχετε ένα σχεδόν γεμάτο γεμιστήρα. Μπορείτε να βάλετε αυτόν συγκεκριμένα πάνω. Και ουσιαστικά έτσι γλιτώνεται όταν αλλάζετε την παραμονή στη μάχη γεμιστήρες από λάθος ή οποτεδήποτε αλλάξετε γεμιστήρες και έχουν μείνει μισογεμάτοι. Μπορείτε να τους βάλετε σε ένα και έτσι να έχετε ένα σχεδόν γεμάτο γεμιστήρα. Ώστε χωρίς να χρειαστεί να αλλάζετε συνέχεια γεμιστήρες μέσα στη μάχη. Α, είναι και καλά ένα κόλπο για να βρίσκουμε κατευθείαν το γεμάτο γεμιστήρα ώστε να μην πατάμε συνέχεια ροκ μέχρι να μας σκάσει μύτη. Ωραία, ερώτηση. Πώς ελέγχουμε, χωρίς να μπούμε στο inventory, πόσες σφαίρες έχει ο γεμιστήρας που έχουμε στο όπλο? Λοιπόν, για να ελέγξουμε στο περίπου πόσες σφαίρες έχει πάνω ο γεμιστήρας μας, μπορούμε να πατήσουμε απευθείας Ctrl και R και θα μας δείξει πάνω δεξιά το πόσες περίπου σφαίρες έχει πάνω ο γεμιστήρας. Αλλά μεσάς τώρα μπορεί να έχει να φτάνει σχεδόν γεμάτο. Τώρα, επίσης μπορεί να τύχει κάποια στιγμή το όπλο σας να κολλήσει, εδώ που λέμε το jump, και θα σας βγάλει πάνω δεξιά, θα γράψει weapon jump. Όταν σας βγάλει αυτό το μήνυμα, τότε πατάτε shift και R, αλλά τώρα δεν θα το κάνει, δεν θα δείξει τώρα το animation γιατί δεν έχει κολλήσει το όπλο σας, αλλά αν έχει κολλήσει θα το ξεμπλοκάρει και θα γράψει δεξιά πάνω weapon unjump. Που σημαίνει το όπλο σας έχει από την εκεί και μπορείτε να ξαναρίξετε κανονικά. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Το επόμενο πράγμα που θα σας δείξω είναι οι εκτοξευθύρες. Ουσιαστικά τα αλφα-τάφ που λένε. Υπάρχει σε κάθε ομάδα κάποιος ειδικός ρόλος όπου είναι ο αντιραματιστής. Από αυτόν τον χρησιμοποιούμε ώστε να μπορούμε να βάλουμε από τη μέση κάποια οχήματα που δεν βγαίνουν με απλά μέσα.
Τώρα, ο τερματιστής μπορεί να υπάρχουν δύο είδη τερματιστή. Μπορεί να υπάρχει τερματιστής όπως να κουβαλά το ορκωτοβόλο που έχετε πάνω σας, όπου είναι μίας χρήσης. Δηλαδή ρίχνετε και μετά το αφήνετε στο δαπόρ και φεύγετε, δεν ξαναγεμίζει. Υπάρχουν και ορκωτοβόλα πολλών χρήσεων, όπως είναι τα RPG, όπου παίρνουν διάφορες κεφαλές πάνω και μπορεί, υπάρχει ειδική θέση γι' αυτό για να το χρησιμοποιήσει η ομάδα. Τώρα, πώς χρησιμοποιούμε ένα ορκωτοβόλο μονής χρήσης. Πατάμε το 3 για να μπορούμε να το έχουμε πάνω μας. Για να το πω στον Τόνι, επειδή είναι φίλοι που στον άκουγα να το δείξω κάνω και μετά. Έχουμε το 3. Μετά πατάμε το R για να βγάλουμε τα σκόπευρα. Και θα δείτε πάνω δεξιά, θα σας έχει το 50. Ως τα μέτρα που θέλει. Από εκεί πέρα πατάτε page up για να μπορείτε να φτιάξετε τα μέτρα και να βάλετε την απόσταση. Πάμε τώρα εδώ πέρα, άκου εσύ. Είναι κάπου κοντά στα 70 το άρμα μπροστά, οπότε πάτε στο 100 για να είμαστε σίγουροι ότι το πετύχει. Τώρα, για να ρίξουμε, υπάρχει μία διαδικασία μέσα στην ομάδα. Αρχικά θα δώσετε εντολή ο ομαδάρχης να ετοιμαστείτε τον τερματικό. Κάνουμε τη διαδικασία που δείξαμε μόλις τώρα, δηλαδή βγάζουμε το όπλο μας έξω και ανοίγουμε το σκοπεύμα και στοχεύουμε. Τότε ο τερματιστής θα φωνάξει τρεις φορές δυνατά ρουκέτα, ρουκέτα, ρουκέτα. Πού χρησιμεύει αυτό? Χρησιμεύει ώστε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να ξέρουν ότι θα φύγει η ρουκέτα, άρα να μην βρίσκονται πίσω από τον τερματιστή, γιατί να βρίσκονται πίσω από τον τερματιστή υπάρχει ο κίνδυνος το να τους χτυπήσουν τα αέρια και να τους τραυματίσουν. Μπορεί να λιποθυμήσουν, μπορεί απλά να χτυπήσουν, μπορεί και να πεθάνουν, να πάρουν πόλη. Γενικά δεν είναι ένας παράγοντας που ξέρουμε τι θα γίνει. Αλλά θέλουμε να αποφύγουμε τα αέρια που θα βγάλει ο κόνος από πίσω. Άρα, φωνάζει τρεις φορές ρουκέτα ο τερματιστής, φεύγουμε όλοι από πίσω, κοιτάει και ο μαδάρχης ο ίδιος. Αν υπάρχει άτομο πίσω, και καλό θα είναι αν δεν υπάρχει κάποια βιασύνη, κάποιος κίνδυνος, και ο ίδιος ο τερματιστής πατώντας το Alt και κουνώντας την κάμερα να κοιτάξει δεξιά και αριστερά πίσω του, ή δεν υπάρχει κανείς. Μπορεί να μην έχει δύο ομαδάρχες. Και αν δύο ομαδάρχες πως είναι έτοιμος, φωνάζει ένα πυρ ή ρίξε και εκείνη τη στιγμή ρίχνει το τερματικό. Οπότε, ας το κάνουμε τώρα κανονικά άκουα. Ας πούμε ότι εγώ είμαι ο ομαδάρχης και ο άκουα εδώ πέρα είναι ο τερματιστής και βλέπουμε το άρμα που έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, άρμα μπροστά στα 70 μέτρα να ετοιμαστείτε το διαρματικό. Αντιαρματικό έτοιμο. Ωραία. Ακολούθησε το χέρι. Το ρουκέτα. Ρουκέτα, ρουκέτα, ρουκέτα. Είσαι καθαρός, ρίξε. Hit. Και έτσι γίνεται. Τι έβαλες απέθαντο. Hit ήταν, αλλά δεν ξέρω τι φάση. Μπορεί να μην υπάρχει και τίποτα. Ναι, αλλά μπορώ. Λοιπόν, τώρα θα θέλω. Ναι, και άλλο. Θέλω να ρίξετε και τα άλλα δύο παιδιά με την ίδια διαδικασία ακριβώς. Όπως προείπαμε. Λοιπόν, έχουμε δύο εχθρικά οχήματα μπροστά μας στα 70 μέτρα. Παρακαλώ οι τερματιστές να ετοιμαστούν. Δερματικό έτοιμο. Δερματικό έτοιμο. Φλέιμ, έχεις από πίσω στον κόσμο, μη ρίξεις. Αντώνη, ρίξε. Ρουκέτα, ρουκέτα, ρουκέτα. Φλέιμ. Ρουκέτα, ρουκέτα, ρουκέτα. Ωραία. Αυτή τη στιγμή είπε το ρουκέτα και δεν περίμενε τον ομαδάρχη να το πατήσει. Ότι είναι ελεύθερος. Τώρα, ας πούμε, παράδειγμα, δεν είχε κάποιον από πίσω το πάλι καλά, αλλά αν είχε, θα τον είχε τραυματίσει. Οπότε είναι καλό να περιμένουμε να ακουστεί δυνατά ο ομαδάρχης ή κάποιος άλλος της ομάδας που έγινε υπεύθυνος γι' αυτό, ότι ο πίσω μας είναι ελεύθερο. Για κάθε πάσα πιθανότητα.
στην περίπτωση που υπάρχει πίσω μας σπίτι, ρίχνουμε κανονικά. Ακριβώς. Εκεί πέρα δεν ρίχνουν, δηλαδή δεν είμαστε μέσα όπως είναι το φυλάκιο εδώ πέρα πάνω. Ή όταν από πίσω μας υπάρχει τείχος ή μέσα από σπίτι ακόμα χειρότερα, δεν ρίχνουμε δερματικό, γιατί τα αέρια θα τραυματίσουν και εμάς και τους γύρω μας. Οπότε είναι πολύ επικίνδυνο όταν έχουμε πίσω μας τείχους ή διάφορα άλλα αντικείμενα. Κοιτάμε να είμαστε σε ανοιχτό χώρο και να μην υπάρχει κανείς και τίποτα πίσω μας. Λοιπόν, τώρα θα πούμε για τους καπνούς και χειρονομίδες. Είναι όλα αυτά τα οποία μπορούμε να πετάξουμε σαν χαρακτήρες. Επιλέγουμε τους καπνούς με το... και τις χειρονομίδες με το 6 και το 7. Το 6 είναι οτιδήποτε μπορεί να κάνει ζημιά, χειρονομίδες, stun grenades κτλ. Το 7 είναι αυτά που δεν κάνουν ζημιά, οι καπνοί, και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή κάνουμε εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικές χειρονομίδες που γίνεται πάνω σε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πατώντας συνεχόμενα το 7, αλλάζουμε και τις διάφορες καπνούς που έχουμε πάνω μας. Και αντίστοιχα με το 6, αλλάζουμε τις χειρονομίδες ή τα στακρινίδες ή οτιδήποτε άλλο έχουν που κάνει ζημιά. Πώς χρησιμοποιούμε τώρα το κάθε ένα από αυτά? Πολύ απλά με το Shift και το G. Αν πατήσετε Shift G, σας βγάζει κάποιο arc, κάτι μπαλάκια άσπρα που δείχνει την πορεία που θα πάρει η χειρονομίδα, αυτό που πετάει τέλος πάντων στον αέρα και που θα σκάσει. Όπου βλέπετε κόκκινο, πάνω απ' θα κάνει γκέλ. Προσοχή πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είναι όπως τα άλλα παιχνίδια που κάνουμε cook η χειρονομίδα και την πετάμε στα 5 δευτερόλεπτα. Μπορεί να το κάνεις cook, αλλά θα σκάσει μέσα στην πόρτα στάνταρ. Γιατί όπως στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο το αποφεύγουμε. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τους καπνούς, υπάρχουν διάφορα χρώματα καπνών, αλλά τα πιο στάνταρ είναι το άσπρο, το πράσινο και το κόκκινο. Υπάρχουν αυτά τα χρώματα γιατί κάθε χρώμα έχει διαφορετική σημασία. Το άσπρο γενικά είναι για να καλύπτουμε εμάς από τον εχθρό από εμάς κτλ. Το κόκκινο είναι για να επισημάνουμε θέση του εχθρού. Δηλαδή, αν ο εχθρός βρίσκεται κάπου, ξέρω εγώ, στα θαμνάγια εκεί πέρα, πετάει μια κόκκινη χειρονομίδα και λέμε στις άλλες φίλες δυνάμεις ή στους δικούς μας στην ομάδα μας ότι εκεί πέρα είναι ο εχθρός. Το πράσινο είναι για να επισημάνουμε φίλιες δυνάμεις. Ή τη δική μας θέση ή κάποια άλλη ομάδα που είναι φίλια προσκύμενη. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, κυρίως αν έχουμε κάποιο ελικόπτερο, κάποιο αεροπλάνο να μας καλύπτει, ώστε να πούμε ότι δεχόμαστε, ξέρω εγώ, πινάρισμα από το σημείο που σου υποδεικνύουμε μια κόκκινη χειρονομίδα καπνού, το πετάμε και περνάει το ελικόπτερο, περνάει το αεροπλάνο και ρίχνει βόμβες, ρίχνει πυροβόλο, οτιδήποτε. Γενικά, άμα δεν έχουμε να ρίξουμε, ξέρω εγώ, στις εχθρικές δυνάμεις μια κόκκινη καπνογόνο, μπορούμε να πούμε στο ασήμαντο, δεν έχω κόκκινο, σου πετάω πράσινο εκεί πέρα που είναι ο εχθρός. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο, αλλά πρέπει να ενημερώσουμε πρώτα. Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στη ρήψη. Δεν έχω πάνω μου. Δοκιμάστε να πετάξετε εσείς απέναντι εδώ πέρα κάποιο χειρονομίδα ή κάποιο καπνογόνο. Ορίστε. Ο Άκουα λοιπόν έριξε ένα πράσινο καπνογόνο και το έριξε πέρα μπροστά. Όταν συμβαίνει αυτό, βλέπετε γίνεται χαμός, δεν βλέπει κανένας τίποτα. Μπορούμε να κάνουμε το εξής, να πάμε από πάνω και να πατήσουμε το Windows Key, να το βρούμε ακριβώς που είναι, για να την κάνουμε pick up. Τη σηκώνουμε και την πετάμε μακριά. Ή την κατάμε πάνω μας. Κάνει ένα λιμιάκο, να το σηκώσει κάποιος εδώ. Σηκώστε. Αντώνη, σηκώστε και ξαναπέταξε στα πόδια σου, σηκώσει και ο Φλιμ. Τι είναι, Φλιμ? Την πατάς, είναι λίγο δύσκολο να το βρεις, αλλά αν κατάς πετυμένο το Windows Key θα το δεις κάτω τα πόδια σου. Ωραίος. Είναι πολύ απλό. Επίσης κάτι άλλο που
Το κάνουμε, αλλά δεν είναι και ότι καλύτερο. Είναι όταν είμαστε, κάνουμε μια πορεία και τρέχουμε να καλυφθούμε οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Μπορεί κάποιο να ανοίξει ένα καπνογόνο και να το κρατήσει πάνω του τρέχοντας, ώστε να κάνει μια γραμμή και να καλύψει τους υπόλοιπους της ομάδας. Αλλά αυτό δεν ενδείκνεται και είναι απίστευτα ακάλυπτο να σου κάνει τυχερό το καπνογόνο. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η, ας το πούμε, μακριά ρήψη της χειροβίδας. Υπάρχει όμως η περίπτωση να χρειαστεί να ρίξουμε τη χειροβίδα ή το καπνογόνο κάπου κοντά. Συνήθως χειροβίδα, όχι καπνογόνο. Πάρτε εκπαιδευτικές σαν και την πάνω σας και πάμε εδώ πέρα στον τοίχο να το κάνουμε. Ερώτηση, agent. Έλα. Όταν περιτάω, καπνό χειροβίδα, το λέω στην ομάδα. Κοίταξε, καπνό όχι ιδιαίτερα, χειροβίδα οπωσδήποτε, ναι. Καπνό θα το πεις όταν, δηλαδή πέρα από αφήσεις καπνό να πετάξεις όταν είσαι μέσα σε ένα σπίτι. Γιατί, όπως καταλαβαίνεις, θα φλόμουν ο κόσμος και δεν βλέπετε τίποτα. Βλέπετε ούτε εσείς τον εχθρό, ούτε τίποτα. Όπως επίσης είναι κακό να πετάς καπνογόνο μπροστά σου, στα πόδια σου. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση λοιπόν, σε κάλυψα. Ναι, ναι. Ωραία. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να θέλουμε να ρίξουμε μια χειροβομβίδα, να είμαστε, ξέρω, σε ένα τοίχο, σε ένα compound που θέλουμε να μπούμε μέσα και να ακούμε ή να έχουμε δει ότι ακριβώς μπροστά από το τοίχο εδώ πέρα υπάρχουν εχθροί που ένα περίπολο, ένα σκοπός, οτιδήποτε. Και μας λέει άμα κάτσουμε εδώ πέρα και το πετάξουμε, θα πάει δυο τη μάθα στην παραλία κάτω. Μας λέει λοιπόν ο squad leader ότι θέλουμε να έξουμε κοντά. Πώς γίνεται αυτό? Πατώντας το shift G, έρχεστε κοντά, σηκώνετε κεφάλι πάνω και με τη ροδέλα, αφού σας έχει βγάλει τα μπαλάκια, με τη ροδέλα βλέπετε ότι η τροχιά της ροδέλας γίνεται κατακόρυφη. Περισσιάστε στο τοίχο. Γίνεται κατακόρυφη. Είναι λίγο επικίνδυνο, ειδικά με χειροβομβίδα, αλλά άμα το κάνεις για τρεις φορές και το μάθεις, εντάξει. Για να περάσει, είναι στο συγκεκριμένο τοίχο εδώ πέρα, είναι περίπου 4-5 άσπρα μπαλάκια κοντά στην άκρη του τοίχου και το υπόλοιπο κόκκινο. Για δοκιμάστε να έχετε μια για χειροβομβίδα από πίσω. Ωσο, άκουα. Λέμε το κάνει λίγο πάνω. Τέλεια. Βλέπεις να έχεις μια καλύτερα χειροβίδα. Και αυτή είναι πάνω στο τοίχο. I know. Ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή στο εξής. Χειροβίδα πετιέται και με κατευθείαν να πατήξεις το G. Δεν ενδείκνεται. Σε καμία περίπτωση, γιατί δεν ξέρετε πού θα πάει. Καλό θα ήταν να σετάρετε τα κουμπιά σας ώστε να μην φεύγει με το G ή να αλλάξετε το κουμπί, γιατί είναι κοντά στο F, το οποίο το χρησιμοποιούμε αρκετά μες στη μάχη για να αλλάξουμε το ρυθμό βολής των όπλων. Ή να αλλάξετε τελείως το κουμπί, να το κάνετε να είναι διπλό G για να μην φεύγει τόσο εύκολα. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για το Medic, Medic 101. Φυσικά στις αποστολές μας θα χρησιμοποιούμε το Advanced Medical. Advanced Medical πάνω να πει ότι έχει μέσα τα πάντα. Έχει αίματα, έχει ορούς, έχει CPR, έχει μέχρι και απεινιδωτή, έχει, ξέρω, τα πάντα έχει. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα είναι ξεχωριστό μάθημα. Είναι πολύ καλή φάση να είσαι medic μέσα σε μια ομάδα. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι ο medic δεν πάει να πει ότι δεν πολεμάει. Ίσα ίσα, άμα το μάθεις το medic και είσαι σε σωστή σημεία μέσα στην ομάδα, πολεμάς το ίδιο από τους υπόλοιπους. Απλώς δεν είσαι στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να μάθουμε σήμερα, αυτή τη στιγμή, είναι σαν το μάθημα το basic medical. Όχι το basic medical, αλλά τα βασικά πράγματα που πρέπει να ξέρετε σαν στρατιώτες, απλοί στρατιώτες, να κάνετε στον εαυτό σας ή στον συνάδελφό σας
μέχρι να έρθει ο medic και να τον φτιάξει εντελώς. Η φιλοσοφία που υπάρχει στο medic, το medical κομμάτι, είναι ότι υπάρχει πληγή όπως στην πραγματικότητα. Την κλείνουμε την πληγή μέχρι να σταματήσει να αιμορραγεί και μετά, αν πονάει, ρίχνουμε μια επινεφρίνη για να σταματήσει να πονάει. Μια μορφίνη. Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν λοιπόν έχουμε τραυματιστεί εμείς ή κάποιος συνάδελφος, πηγαίνουμε από πάνω του, είτε με το Windows Key, και βλέπουμε τα άκρα, τα χέρια κτλ. Αντί για άσπρο θα είναι κίτρινο, μπορεί και κόκκινο. Επίσης μπορούμε να πάμε πάνω τους και να πατήσουμε το H, το οποίο είναι το Medical Menu. Ή με το Windows Key να διαλέξουμε το Medical Menu, που είναι μια πιο λεπτομερή φάση της κατάστασης της υγείας και του ασθενή. Λοιπόν, όταν λοιπόν κάποιος έχει τραυματιστεί, θα δούμε ότι είτε τα άκρα του, είτε το κεφάλι του, είτε, βασικά υπάρχουν 6 σημεία. Είναι τα δύο χέρια, δύο πόδια, το τόρσο, ο κορμός δηλαδή, και το κεφάλι. Εκεί λοιπόν που έχει χτυπηθεί, είναι κόκκινο ή κίτρινο. Βάζουμε τον ανάλογο επίδεσμο, θα σας πω ποιοι είναι οι ανάλογοι επίδεσμοι. Και αφού κλείσει η πηγή και γίνει άσπρη, αν το βλέπετε με το σκι, ή άμεσα στο μενού μπλε, βλέπουμε αν πονάει, ρωτάμε και του βάζουμε μια μορφίνη. Καλό είναι όταν βάζουμε μορφίνες, επειδή ρίχνει τους παλμούς καρδιάς η μορφίνη, γι' αυτό και δεν πονάει μετά ο ασθενής ή εσείς, ο τραυματίας, να ρίχνουμε και μια επινεφρίνη για να ανεβάσει, να ισοσταθμίσει λίγο την επίδραση μορφίνης. Γενικά να ξέρετε ότι μια μορφίνη για να έρθει στα ίσα του η παλμή της καρδιάς χρειάζεται δύο επινεφρίνες. Όταν κάποιος έχει πολλαπλά τραύματα, δηλαδή έχει χτυπήσει ο ένας και στο χέρι και στο πόδι, για να μην αιμορραγήσει πολύ και πεθάνει, είναι καλό, ενδείκνυται, να κοιτάξουμε πρώτον καταρχήν ποιο είναι το πιο σοβαρό τραύμα, ποιο έχει τη μεγαλύτερη αιμορραγία. Αυτό θα είναι το τραύμα το οποίο θα χειριστούμε πρώτο. Το δεύτερο σοβαρό τραύμα, για να μην χάσει πολύ αίμα, του βάζουμε ένα τουρνικέ. Τουρνικέ είναι στην ουσία σαν μια ζώνη, το έχουμε δει στις ταινίες, που το βάζουμε στα άκρα, μόνο στα άκρα, δεν πάει στο κεφάλι και δεν πάει και στον κορμό. Και στην ουσία τι κάνει, στην πραγματικότητα το βάζουμε αυτό λίγο πάνω από την πληγή. Συνήθως άμα είναι στα πόδια το βάζουμε στο μπούτι, άμα είναι στα χέρια το βάζουμε στο μπράτσο, ώστε να κόψει, να ελαττώσει την κυκλοφορία του αίματος και να μην χάνει το αίμα από την πληγή ο τραυματίας. Οπότε, με το που δούμε κάποιος έχει τραυματιστεί, εμείς έχουμε τραυματιστεί, τσεκάρουμε τι τραυματισμός είναι, και εγώ θα πω για τους επίδεσμους. Άμα είναι κάτι βαρύ, να σας το πω πολύ απλά, συνήθως βάζουμε το packing. Το packing γενικά όλοι οι επίδεσμοι κάνουν για τα πάντα. Απλώς, άμα μια πληγή χρειάζεται packing, άμα χρησιμοποιείς ελάστικα αντί για packing, εκεί που θα χρειαζόσουν μόνο μία packing, ξέρω εγώ, θα χρειαστεί δύο, μπορεί και τρεις ελάστικα. Όταν λοιπόν δεν έχετε το κατάλληλο επίδεσμο, δεν πάνε να πει ότι δεν μπορείτε να κλείσει πληγή. Βάλτε ό,τι επίδεσμο έχετε. Και basic, να δεν έχει σημασία. Γενικά τα βαριά τραύματα, για να σου το πω απλά, avulsion και Parkinson και τα λοιπά, χρειάζονται packing bundles, και όλα τα υπόλοιπα, κάτι σε αμοιχές και τα λοιπά, bruises και ιστορίες, θέλουν το elastic. Σας το λέω και πολύ γενικά, να το δείτε πιο αναλυτικά άμα κάνετε το, άμα δείτε το βιντεάκι και το μάθημα για το Advanced Medical. Πάμε λοιπόν πίσω μας, έχουμε αυτή τη στιγμή δύο τραυματίες. Πάμε λίγο από πάνω να δούμε τι έχουν. Ξεκινάμε από αυτόν εδώ πέρα. Ερχόμαστε από πάνω, βλέπουμε ότι καταρχήν τα πόδια του είναι διάτρητα και έχουν γεμάτο αίμα. Ερχόμαστε λοιπόν από πάνω, πατάμε ένα H
κάντε το κι εσείς. Και βλέπουμε ότι, αυτό είναι το medical menu. Βλέπουμε ότι ο ασθενής σιάφαγε μπούα, έχει στο πόδι το αριστερό, άμα το επιλέξουμε, heavily wounded right leg, λέει, βαριά τραυματισμένο δεξί πόδι. Πάμε λοιπόν και διαλέγουμε, εδώ χρειάζεται, επειδή είναι heavily wounded, ένα πάχι bandage. Το κάνουμε, ας το κάνει κάποιος. Δεν το κάνω εγώ. Βλέπετε, γυρνάει ο τραυματίας, κάνει το animation και απ, έγινε τώρα μπλε το πόδι. Τώρα εδώ ένας medic, ο οποίος είναι πραγματικός medic, μπορεί να το ράψει και όλο το πόδι και να φύγει το μπλε και να είναι περδίκη το πόδι, να είναι τελείως άσπρο. Εσείς δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Εσείς το μόνο που μπορείτε να κάνετε εδώ, άμα είτε δεξιά που γράφει right leg, heavily wounded right leg, μπορεί να έλεγε in pain. Αν έλεγε in pain, τότε βάζετε μια μορφίνη και σηκώνετε ο... και τέλος πάντων δεν έχει αυτή τη θολούρα που έχει στην οθόνη. Επίσης, συνήθως, άμα χτυπηθείς το πόδι, άμα είναι βαριά, όπως είναι στην περίπτωση εδώ πέρα η πληγή, δεν μπορεί μετά να περπατήσει είτε εσείς, αυτός που είναι τραυματίας τέλος πάντων. Θα δείτε λοιπόν ότι από τη στιγμή που το ράβετε, το βάζετε μπάντα στο πόδι, θα σου βγάζει μια επιλογή εκεί πέρα που είναι τα bandages, που γράφει apply some splint. Αυτό τι είπα να πει, να βάλετε ένα ανάρθικα στο πόδι. Με το που βάλετε τον άρθικα, ας το βάλει κάποιος. Αν ήταν εξήμιος ο τύπος εδώ, θα μπορούσε να περπατήσει κανονικά και θα μπορούσε να δεν θα ακούτσανε. Μεγάλη προσοχή εδώ. Βλέπετε, φύγαν και τα αίματα. Μεγάλη προσοχή εδώ. Άμα έχετε ανάρθικα στο πόδι και αρχίσετε να τρέχετε, ή ράματα, αρχίσετε να τρέχετε, τα ράματα θα σας ανοίξουν και το σπριν κατά πάσα πιθανότητα θα φύγει και θα χρειαστείτε άλλο. Τα splints μπαίνουν και στα χέρια, αλλά δεν είναι τόσο απαραίτητο. Επειδή είναι λίγα και ο medic συνήθως δεν έχει πολλά στη διάθεσή του, συνήθως ο στρατιώτης δεν έχει κανένα και τα βάζει ο medic αυτά, αλλά τέλος πάντων μπαίνουν και στα χέρια. Άμα έχει χτυπήσει το χέρι ο στρατιώτης και έχει χτυπήσει σοβαρά, τότε δεν μπορεί να κρατήσει σε σωστά το όπλο. Κουνιέται το όπλο αριστερά και δεξιά, οπότε χρειάζεται ένα σπριντ. Αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη η αναγκαιότητά του, ειδικά αν δεν έχει πολλά σπριντς ο medic. Καλό είναι να μην ζητάμε για χέρια σπριντς, γιατί θα τελειώσουν γρήγορα. Σίγουρα κάποιοι θα τραυματιστούν τα πόδια, θα τελειώσουν γρήγορα τα σπριντς και μετά θα είμαστε μια ομάδα η οποία θα εξαρτάται από κάποιο παίκτη ο οποίος σκουτσένει. Η ταχύτητά της θα είναι περπατητό. Δεν θα μπορεί να τρέξει πλέον, γιατί θα πρέπει να είναι μαζί με αυτό που κουτσένει. Ερώτηση. Αν κάποιος πεθάνει, πώς να το καταλάβουμε? Πολύ ωραία ερώτηση. Πρώτη... πρώτος τρόπος για να δεις ότι αν έχει πεθάνει ή όχι, είναι οπτικά. Άμα αυτοί είχαν όπλο, αν ήταν πεθαμένοι, το όπλο δεν θα ήταν στα χέρια τους, θα ήταν παραπεταμένο αριστερά και δεξιά. Οπτικά δηλαδή, αν κάποιος μένει πίσω από ένα τοίχο και το βλέπεις, μπορείς με αυτόν τον τρόπο, αν έχει το όπλο στα χέρια του, ξέρεις ότι είναι ζωντανός. Οπότε κάτι πρέπει να κάνεις, να τον τραβήξεις, να τον σώσεις κτλ. Αν δεν έχει το όπλο στα χέρια του, δεν υπάρχει λόγος να βγεις και να δεχτείς και σήμερα, είναι πεθαμένος τελείως. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ο πιο γρήγορος τρόπος είναι να περάσει από πάνω του. Αν κάποιος είναι πεθαμένος, δεν σε σταματάει. Αν είναι ζωντανός, θα σταματήσει εδώ. Okay. Και ο τρίτος τρόπος είναι να πας από πάνω του και να το ελέγξεις response, παλμούς και πίεση. Αλλά αυτό θέλει χρόνο, κάνει το animation. Άμα δέχεστε πειρά, δεν ενδείκνεται. Άλλο. Γενικά αυτό πρέπει να ξέρετε εσείς για τον εαυτό σας και για τον συνάδελφό σας δίπλα. Εγώ έχω μια ερώτηση. Χτυπηθήκατε ή χτυπήθηκε ο συνάδελφος? Bandage, μορφίνη,
και καλούμε τον medic. Ο medic υπάρχει πάντα στην ομάδα σας. Αν δεν εκείνη την ώρα, του μιλάτε στον ασύρματο, λέτε έχω χτυπήσει, ο Άκου έχει χτυπήσει ή εγώ έχω χτυπήσει, έλα γρήγορα. Αν δεν μπορεί να έρθει γρήγορα, θα σου πει τι να κάνεις. Θα σου πει, ξέρω εγώ, βάλτε του και μια μορφήνη, βάλτε του και ένα τουρδικέ και θα έρθω. Αλλά γενικά αποφεύγετε τις μορφήνες, βάζετε μόνο bandages, γιατί άμα του έχετε ρίξει 2-3 μορφήνες και έρθω μετά κι εγώ πάνω σαν medic και του χώσω άλλες 2-3, θα πεθάνει. Πρανετό. Πες ακόμα. Τραυματίστηκε ένας παίκτης και θέλουμε να τον πάμε κάπου ασφαλή. Πώς, τι κάνουμε? Πολύ ωραία. Πηγαίνουμε λοιπόν από πάνω. Windows Key, Interactions. Και υπάρχουν δύο επιλογές. Το Drag και το Carry. Θέλω ο Αντώνης να πάρει τον αριστερό και να τον κάνει Drag. Και ο Φλέβ να πάρει το δεξί και να τον κάνει Carry. Προσέξτε λοιπόν όπως βλέπεις το Aqua, το drag γίνεται άμεσα, σχεδόν. Mm-hmm. Το carry έχει μεγάλο animation. Οπότε, αν δεχόμαστε πειρά, το carry δεν ελέγχεται με τίποτα. Το drag είναι πιο ωφέλιμο, αν δεχόμαστε πειρά. Βέβαια, πριν κάνουμε οτιδήποτε, καλό είναι αν έχουμε μαζί μας την υπόλοιπη ομάδα, πρώτον, αφήστε τους κάτω, αφήστε τους. Λάτε κοντά. Όταν λοιπόν έχουμε κάποιο τραυματία και είναι και η υπόλοιπη ομάδα μαζί μας και είναι εκτεθειμένος τραυματίας, πρώτον συνεννοούμαστε με τις υπόλοιπες ομάδες να ρίξει είτε κάποιος να ρίξει καπνογόνο, ή αν δεν χρειάζεται, δεν μπορεί να ρίξει καπνογόνο τίποτα τέτοιο, κάποιος να βγει να ρίξει suppress fire, να σκαλύψει ώστε να τρέξετε, να κάνει σαν medic ή οτιδήποτε, να το κάνετε ένα drag και να το τραβήξετε πίσω σε ασφαλή σημεία για να το παρελεύουμε και τέλος πάντων φτιάξετε. Στοπ λίγο. Γενικά, μην τρέχετε, έπεσε κάποιος κάτω, να πάω να φτιάξω εγώ ασφαλή. Κάλυψη, είτε με καπνό είτε με suppressing. Λοιπόν, ένα παράδειγμα εδώ πέρα, είμαι εγώ στη γωνία μου, στον τοίχο μου, ξέρω εγώ, έχει χτυπήσει ο συνάδελφος της ομάδας, είναι ζωντανός γιατί βλέπω, ξέρω, κρατάει το όπλο κτλ. Αλλά δεν μπορώ να βγω γιατί δέχεται, κάνω μία έτσι και γίνεται χαμός, μου ρίχνουν συνέχεια. Μπορούμε να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά, να τραβήξω εδώ από εδώ πέρα μακριά που είμαι, το πιάνει. Να πάω στο interactions, να κάνω ένα drag. Το βλέπετε, ακόμα εκτεθειμένος είναι. Κάνω μία έτσι, τον αφήνω. Τελείωσε. Δεν είναι πλέον εκτεθειμένος και εγώ είμαι και καλυμμένος και μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου κτλ. Πολύ απλό. Ένα drag και κάπου το γυρνάμε ανάποδα. Θα το χρησιμοποιήσετε κατά κόρον αυτό. Σε τέτοιες περιπτώσεις. Απ, τελείωσε. Ψιλοτσιτέρι για το άρμα, γιατί στην πραγματικότητα δεν μπορείς να το κάνεις το πράγμα, αλλά τέλος πάντων είναι κάτι. Ωραία, για να μεταφέρουμε λοιπόν ένα δραμάτο, βάλουμε στο όχημα, το σηκώνουμε, έλα. Έλα, Φλιμ. Κάρι. Ή κάνε στο κάρι και κάνουμε τον άλλο drag. Το κουβαλάς και πάμε στο όχημα. Πας κοντά στο όχημα, Windows Key το βάζει μέσα. Ας το αφήσει κάτω. Ας το κάτω μας βγάζει. Πήγαινε από πάνω. Πάλι θα θέλω ροντάρι. Why? Πως επειδή είναι πεθαμένη. Όχι. Τώρα. Τώρα τον έβαλε. Ψόχιο κορμί. Το είπα, κάνεις και τον drag. Πάρε αυτό, κάνει τον drag και βάλε τον καθένα. Τι επιλέγεις για να το κάνεις?
Load πέσω. Άστο. Εντάξει. Πώς το βγάζουμε? Πάμε στο όχημα, Windows Key. Σου βγάζει μια επιλογή εκεί πέρα. Passengers και διαλέγω πώς ποιον θέλω. Πώς το λέει ακριβώς. Passengers και unload. Α, πάμε εδώ πέρα στο... στο στροχούς ενός οχημάτος, με το Windows Key, βλέπουμε ότι βγάζει μια επιλογή, το Remove Wheel, με ένα γαλλικό κλειδί. Ένα κλειδί, τέλος πάντων. Άμα λοιπόν έχει σκάσει μια ρόδα, μπορούμε να πάμε από πάνω, ψισκασμένη, βγάζουμε τη ρόδα που έχει πάνω, επιλέγοντας το Remove Wheel, κάνει την μπάρα, φύγεται από δίπλα μου όλοι, φύγεται από δίπλα μου όλοι. Ωραία, παίρνω λοιπόν τη ρόδα. Remove wheel. Φροντίστε να μην είναι κανείς κοντά σε εσάς. Υπάρχει λόγος να σας πω γιατί. Λοιπόν, αυτή εδώ η ρόδα είναι χτυπημένη. Είναι η λάθος, τέλος πάντων η τρύπια ρόδα. Το καταλαβαίνω επειδή είναι κίτρινη. Εδώ πέρα αυτή η ρόδα την έβγαλα μέσα από το κάργο, είναι άσπρη, είναι καλή. Αυτή πρέπει να βάλουμε πάνω. Αλλά προσέξτε το εξής. Πάω από πάνω από τη χτυπημένη και κάνω κάρι. Μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή. Όσο είναι εδώ, άμα σας ακουμπήσω, σας ακουμπήσω απλώς, έχετε πεθάνει. Γιατί? Επειδή άρμα. Οπότε όταν κουβαλάμε ρόδες, μακριά όλοι. Κουβαλώντας λοιπόν τις ρόδες με το Windows Key φυσικά πάντα, έχουμε τις εξής επιλογές. Με το ροδέλα, πάει πάνω κάτω και με το αριστερό κλικ την αφήνει. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα εμείς? Βγάλαμε τη ρόδα, πάμε εδώ πέρα στο κάργο, μας βγάζει ένα πινακάκι το οποίο θα έχει μέσα μία ρόδα, του λέμε unload και πάπ τη βγάζει εδώ πέρα. Παίρνουμε λοιπόν τη ρόδα, κάνουμε κάρι, παίρνουμε κοντά όσο μπορούμε, όχι πολύ, μας πετάξει και μας το ultimate άρμα, αρκετά κοντά στο χτυπημένο κομμάτι, στο σημείο που λείπει η ρόδα τέλος πάντων. Πηγαίνουμε λοιπόν στη ζάντα μετά και διαλέγουμε change wheel. Η ρόδα είναι έτοιμη. Το αυτοκίνητο μπορεί να φύγει. Προσοχή. Όλες οι ρόδες ταιριάζουν σε όλα τα οχήματα στο άρμα. Επειδή άρμα. Εντάξει, να πάμε πάλι σε κανένα BTR δεν πρόκειται, αλλά θα σου BRDM. Για δοκιμάστε να κάνεις τέτοιο πράγμα. Βγάλετε μια ρόδα και ξαναβάλτε την. Δεν χρειάζεται να παίρνετε έτσι. Έλα, Αντώνη, πιάσε την πίσω σιωπή. Βγάλετε μια ρόδα, μπράβο, την έχει βγάλει πίσω σας. Σηκώστε την, πηγαίνετε την κοντά. Ωραία, αφήστε την και πηγαίνετε και αλλάξτε. Όχι, Αντώνη, μην πάρεις αυτή τη ρόδα, είναι χαλασμένη. Αυτή που σου έβγαλε ακριβώς πίσω σου. Μπράβο. Ωραία, πήγαινε ξέρω από εκεί, μπράβο. Τέλεια. Ερώτησεις. Όταν λοιπόν είμαστε σε μια ομάδα και είμαστε εμείς οι τέσσερις ρόγων και θέλουμε να μπούμε μέσα αυτό εδώ πέρα το κτίριο, το κομπάνι, οτιδήποτε. Ή τέλος πάντων είμαστε καλυμμένοι σε μια γωνία ρε παιδί μου. Εγώ είμαι εδώ και παίρνω βολές απέναντι
ή με κάπως έτσι και παίρνω βολές λίγο πιο μέσα. Άμα έρθει ο Άκο από πίσω μου να πάρει και αυτές βολές, θα μου πει agent, είμαι από πίσω σου. Εγώ τι θα κάνω κατευθείαν, από πίσω στα γόνατα, ώστε να μπορεί και ο Άκο από να πάρει βολές και εγώ να μην τη φάω στο κεφάλι. Για να ξέρω ότι πίσω μου είναι ο Άκο και ρίχνει βολές, στο να μην σηκωθώ την ώρα που ρίχνει ο Άκο και τη φάω στο κεφάλι. Έτσι λοιπόν έχουμε εύκολα δύο όπλα στην γωνία. Άμα έρχεται ο Flame από πίσω, είναι λίγο προβολή, αλλά γίνεται. Όταν λοιπόν είμαστε τρεις, μας ενημερώνει ο Flame ότι ήρθα και εγώ από πίσω σας, πέφτω εγώ τελείως κάτω, ο Άκο απέφτει τα γόνατα και ο Flame είναι όρθιος. Είναι υπερβολή. Αποφεύγεται όταν υπάρχουν δύο, στους δύο τρίτος δεν χωρίζει, να το ξέρετε αυτό. Δεν συζητάμε για τέταρτο τώρα, μιλάμε έτσι, δεν υπάρχει καν. Γιατί βλέπουμε συνήθως ότι έρχεται ένας σε μια γωνία, μετά πηγαίνει ένας και εδώ, για να πάει κάτι σε βολή, πάει και άλλος και εδώ, πάει άλλος και εδώ, πάει άλλος και εδώ και είμαστε τώρα 6-7 άτομα τα οποία φεύγουν με μια ρηπή, έτσι. Μια ρηπή, μια χειρομοβίδα, οτιδήποτε. Πολύ σημαντικό λοιπόν. Είμαστε εδώ σε μια γωνία, έρχεται άλλος από πίσω μας, είμαι πίσω σου. Απ. Γόνατα. Ή είναι ο Άκο όρθιο στη γωνία. Έρχομαι από πίσω του, Άκο είμαι από πίσω σου. Ενημερώνουμε πάντα. Ακόμα και γονιτιστός να είναι ο άλλος, όταν ερχόμαστε από πίσω κι εμείς και δεν μας ξέρει ότι είμαστε πίσω, λέμε Άκο είμαι από πίσω σου, ώστε να μην σηκωθεί ο Άκο να βγει μπροστά και ξαφνικά τη φάση στο κεφάλι. Πολύ σημαντικό αυτό. Ένα λοιπόν ήταν αυτό. Δεύτερον, θέλουμε να πούμε πως είπα πως είναι ένα compound. Είμαστε εγώ και ο Άκουα στις γωνίες. Είμαστε έτσι εδώ πέρα, έλα Άκουα στη γωνία σου. Πως θα μπούμε μέσα? Δύο τρόπους. Ο ένας είναι χιαστή. Πάμε πάλι πίσω. Και ο ένας είναι ο καθένας στην πλευρά του. Οπ. Κατανοητό, αλλά πρέπει να κάνουμε το εξής όταν κάνουμε αυτή την κίνηση. Είμαστε καθένας της γωνίας και λέμε από δεξιά δεν υπάρχει τίποτα, λέω ο Άκουα. Τι λέω ο Άκουα? Από δεξιά δεν υπάρχει τίποτα. Ξέρεις. Παίρνουμε από την αρχή. Από δεξιά είσαι καθαρός, λέει και ο Άκουα. Από αριστερά είσαι και εσύ καθαρός. Και εδώ το ξεκινάμε. Είτε να κάνουμε αυτό, ή τα κάνουν χιαστή. Γιατί ενημερώνουμε τον άλλο. Μην βγει ο Άκουα από εκεί πέρα να πάει μπροστά εδώ χιαστή και από πίσω του έχει κόσμο. Κατανοητό? Ναι. Όταν περνάμε, τυχαίνει μάλλον πολλές φορές τις περιπτώσεις να είμαστε έτσι όπως είμαστε τα καλή ώρα 4 και πρέπει να περάσουμε ένα δρόμο, ρε παιδί μου, που είναι μια πόρτα εδώ πέρα. Δρόμος και απέναντι είναι μια άλλη πόρτα. Είμαστε εγώ με τον Άκο εδώ πέρα. Βγαίνουμε είτε χιαστή είτε έτσι. Καθόμαστε στις γωνίες μας και εσείς οι δύο οι άλλοι περνάτε και αφού περάσετε παίρνετε αντίστοιχες θέσεις με εμάς. Περάστε σας απέναντι. Ας πούμε ότι εκεί πέρα τελειώνει ο δρόμος. Σηκωνόμαστε εγώ με τον Άκο, περνάμε κι εμείς και αφού περάσουμε σας λέμε αφήγετε κι εσείς. Αυτό το πράγμα, αν το κάνετε μέσα στο παιχνίδι, τέλος. Έχετε ένα 50% της κινήσεως, κινήσεις σωστά, τέλος. Τελείω αυτό το, δεν χρειάζεται από τίποτα άλλο. Κινήσεις σωστά απλά. Τώρα, όσον αφορά advanced κινήσεις μιας ομάδας, πώς κινείται και τα λοιπά, σε κάποιο άλλο μάθημα και τα, που είναι πιο ειδικευμένο. Απλά να ξέρετε ότι όταν κινούμαστε σαν ομάδα, μπείτε όλοι σε μια γραμμή. Ο ένας πίσω τον άλλο. Ο Άκουα που είναι μπροστά πρώτος, τσεκάρει και περπατάμε τώρα, όχι στη διαπόσταση βέβαια που είμαστε τώρα, αλλά τέλος πάντων. Και περπατάμε σε ανοιχτό πεδίο γιατί δεν έχουμε βρει ακόμα τον εχθρό. Ο Άκουα κοιτάζει μπροστά, ο πίσω του κοιτάζει είτε αριστερά είτε δεξιά, και
και ο τρίτος κοιτάζει που κοιτάζει ο δεύτερος και κοιτάζει την αντία του η μεριά. Και ο τελευταίος κοιτάζει πίσω, συνήθως. Είναι τρία πραγματάκια, όχι δύο τελικά. Πολύ βασικά για μια κίνηση της ομάδας θα σας βοηθήσουν και βοηθάνε την ομάδα σαν σύνολο. Σταματήστε, εντάξει. Βοηθάνε την ομάδα σαν σύνολο να κινηθεί σωστά και να καλύπτει το κάθε μέλος της ομάδας τα σωστά σημεία που πρέπει να καλύπτει. Για να μην ευθυδιαστεί ποτέ η ομάδα. Αυτά. Λοιπόν, μάγκες, τις περισσότερες φορές στην αποστολή θα χρειαστεί να βάλουμε κάποια κριτικά. Τώρα, πώς μπαίνουν τα κριτικά. Πρώτα απ' όλα η λειτουργία γίνεται πάλι με το Ace, δηλαδή με Control Windows Key, Windows Key. Υπάρχουν δύο trigger που μπορούμε να βάλουμε στα κριτικά. Το ένα είναι με πυροκροτητή και το άλλο με χρόνο. Συνιστά το πυροκροτητής γιατί μπορούμε να το δώσουμε εμείς όποτε θέλουμε. Εάν πέσει το άτομο που έχει τον πυροκροτητή, θα πρέπει κάποιος να το σηκώσει από το πτώμα του για να σκάσουν τα κριτικά. Και ο δεύτερος τρόπος είναι με χρόνος, όπου πια δεν έχουμε πυροκροτητή, έχουμε κριτικά και πρέπει να τα βάλουμε οπωσδήποτε. Λοιπόν, για να βάλουμε κριτικά στο αυτό εδώ το όχημα εδώ, λοιπόν, θα βάλουμε όλοι, όπως θα σας πω τη διαδικασία. Πατάμε Control Windows Key, γιατί είναι κάτι το οποίο το κάνουμε σε εμάς. Explosive, Place και Demolition Block. Το αφήνουμε και το βλέπουμε. Τώρα, αν το πάμε κοντά στο όχημα κάνει Attach, αν το έχουμε μακριά από το όχημα κάνει Place. Ωραία, ας το κάνουμε για την ώρα ένα Attach, λέω εγώ. Ωραία, το βάλαμε πάνω στο όχημα. Μια χαρά. Τώρα, με το Windows Key, ωραία, μόνο, επειδή είναι κάτι που θα κάνουμε πάνω στο κριτικό, πατάμε Select a Trigger και βάζουμε το Mi-57 Firing Device για να το πυροδοτήσουμε όποτε θέλουμε εμείς. Κομπλέ. Ναι. Ωραία. Ελάτε και μία από εδώ. Τώρα, βάλτε πάλι ένα εκρηκτικό. Προσέχτε τώρα. Αν πατήσετε Control Windows Key και πάτε Explosive, σου βγάζει Firing Device και Place. Εμείς βάζουμε Place. Αν πατήσετε Firing Device μπορεί να ενεργοποιήσετε τα άλλα. Λοιπόν, Place, Demolition Block πάλι. Λοιπόν, το κάνουμε Attach ή όπως θέλετε. Τώρα, επειδή δεν έχουμε διαλέξει trigger, θα βάλουμε χρόνο. Πιστεύω ότι επειδή τα βάλε κοντά ο Shark θα σκάσουν παρέα. Τέλος πάντων, θα δούμε πως βάζει χρόνο. Θα βάλουμε ένα τρίλεπτο, εντάξει. Πάτε στα κριτικά σας και βάλτε ένα τρίλεπτο. Βάλετε select trigger, timer, το αφήνετε. Λοιπόν, και κάτω έχει μια μπάρα. Το βάζετε στα 3 λεπτά. Την μπάρα από δεξιά αριστερά και πατάτε set time. Οκ. Ωραία, yeah. Και πάμε πίσω. Ωραία, μόλις φτάσουμε σε μια ασφαλή απόσταση, πάμε Control Windows Key, Explosives, διαλέγουμε το Firing Device που έχουμε βάλει ήδη. Λοιπόν, και ή Explosive Code αυτό που βάλαμε ή Detonate All άμα έχετε βάλει πολλά εκρηκτικά. Μπορεί να έχετε βάλει π.χ. σε τρία μακριά διαφορετικά κτίρια. Ωραία. Και να θες να διαλέξεις να σκάσουν με μια σειρά που θες εσύ, που θυμάσαι ότι έβαλες. Ανάλογα με τη σειρά που έκανες στο trigger, σου βγάζει και explosive code 1, 2, 3, 4. Οκ. Okay. Δηλαδή θες π.χ. έβαλες ένα ελικόπτερο και έβαλες και σε ένα όχημα. Θες πρώτα π.χ. να σκάσει το όχημα και αν φύγει το ελικόπτερο να σκάσει το ελικόπτερο. Αν δεν φύγει το ελικόπτερο να μπορείς να το πάρεις και να φύγεις. Καλώς. Αν το κάνετε detonate all θα σκάσουν όλα. Λοιπόν. Επιλέγουμε λοιπόν Control Windows Key, Explosive, Firing Device και πατάμε ένα detonate all the explosive code και τα σκάτε. Αν τώρα θα πρέπει να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις στα κουμπιά,
οι οποίες θα βοηθήσουν τους παίχτες. Η μία είναι με το escape πάμε configure controls στα, εδώ στο keyboard έχει show, διαλέγουμε weapons και εκεί που λέει throw λοιπόν το αλλάζετε με διπλό G. Βάζουμε διπλό G για να μην πατήσουμε κατά λάθος το G και φύγει η χειροβίδα. Και ένα άλλο που πρέπει να κάνουμε για να ενεργοποιηθεί το Enhanced Mode Movement, το οποίο είναι ένα mode το οποίο μας κάνει να σκαρφαλώνουμε σε τείχους και αυτά, εκεί που λέει πάνω Show πατάμε το βελάκι, πάμε κάτω τελευταίο με το ροδάκι που λέει βασικά λέει Custom Controls και στο Use Action 1 βάζουμε ένα κουμπί της αριστείας μας που δεν χρησιμοποιείται. Εγώ έχω βάλει το πάνω κουμπί από το mouse, το οποίο μόλις το ορίσουμε μπορούμε να σκαρφαλώνουμε πατώντας το σημεία που δεν μπορούμε να περάσουμε κανονικά. Αυτή ήταν η εκπαίδευση. Για μια μικρή ανακεφαλαίωση να κάνουμε ως προς τον τρόπο πως τι κάνουμε όταν θα μπαίνουμε σε μια αποστολή πριν ξεκινήσουμε. Με το που κάνουμε spawn, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να αφήνουμε το όπλο μας είτε κάτω στα χέρια όπως το έχουμε τώρα είτε πίσω στην πλάτη μας. Θα βάζουμε whispering και να συγκεντρωνόμαστε μαζί με την ομάδα μας όπου θα ρυθμίσουμε σειρμάτους και θα κοιτάξουμε στο inventory αν μας λείπει κάτι και αν μας λείπει το να φέρουμε στον ομαδάρχη και όπως επίσης μπορεί να μας ζητηθεί από τον ομαδάρχη τον ίδιο να γίνει ένα radio check. Παράδειγμα όπως τώρα που θα γίνει, θα ζητήσω από την ομάδα μου να μου κάνει ένα radio check με τη σειρά που βλέπουμε τα ονόματα κάτω στην οθόνη μας. Κάντε μου ένα radio check. Flame check. Αντώνη check. Aqua check. Ακριβώς έτσι.